Καλησπέρα. Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2020, το βραδινό μας vlog. Εγώ πίνω λίγο υγρό κουράγιο. <laughs> Καφέντε, καφέινέ ναι, πίνω. Κάντε κι εσείς αν θέλετε κάτι ζεστό και κάτι κρύο. Εγώ βρίσκω ότι το κρύο με ηρεμεί ακόμη και το καλοκαίρι. Εντάξει, ακόμη δεν έχουμε τη ζέστη που θα αναμέναμε για αυτή την περίοδο. Οι Εγγλέζοι λένε liquid courage, τέλο πάντων οι Αγγλόφωνοι, που σημαίνει υγρό κουράγιο, που συνήθω αναφέρεται σε αλκοολούχα ποτά που πίνει ένα άνθρωπο που είναι ντροπαλό για να αποκτήσει μια αυτοπεποίθηση βασισμένη στο αλκοόλ. Εγώ πίνω ζεστό δε ναι, καφέ καφέ. Γιατί θα μιλήσω για ένα θέμα που δεν είναι εύκολο για μένα. Έξοδος από την Εκκλησία είναι ο τίτλος. Έχω δει ένα σχόλιο κάτω από ένα βίντεο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο από τα βίντεο των τελευταίων ημερών είναι. Πώ σα έχω πει από 8 Απριλίου, έχω σταματήσει να παίρνω email για να γίνουν vlogs. Υπάρχουν αρκετά email στη σειρά που περιμένω να γίνουν vlogs. Όμω προτιμώ περισσότερο τα θεωρητικά vlogs και έτσι, άμα βρω κάποιο σχόλιο κάτω από βίντεο το οποίο είναι καλή πάσα για θεωρητικό vlog, το παίρνω, το αδράζω. Για όσου περιμένουν να γίνουν τα email του vlogs όσοι έχουν στείλει μέχρι και 8 Απριλίου, θα γίνουν. Είναι στη σειρά, δεν τους ξεχνάω. Γεια σας κυρία Θέκλα, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτό το βίντεο. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο βίντεο είναι. Παρακολουθώ εδώ και αρκετό καιρό τα βιντεάκια σας, εδώ στο YouTube. YouTube. Αλλά σας γνώρισα για πρώτη φορά ως τηλεοπτική παρουσία. Ταυτίστηκα αρκετά με την κοπέλα που σας έστειλε την επιστολή. Αχ, τώρα θα πρέπει να θυμηθώ ποια επιστολή είναι. Θα σας παρακαλούσα με όλη μου την καρδιά αν μπορέσετε να κάνετε ένα vlog. Και συγκεκριμένα, με ποιους τρόπους ένα άτομο γαλουχημένο από νύπιο στην εκκλησία μπορεί να κάνει με τον καιρό αυτή την έξοδο από όλο αυτό το καταπιεστικό καθεστώς της εκκλησίας με τους ιερείς, τις θρησκευτικέ οργανώσεις και να νιώθει τον εαυτό του κοντά στο Θεό αλλά συνάμα αποστασιοποιημένο από το βραχνά των τύψεων και των ενοχών ότι ακολούθησε μια μαρτωλή κατεύθυνση, αλλά με την έννοια ότι ακολουθεί μια προσωπική πορεία πίστης με βαθιά ελευθερία, επίγνωση και αίσθημα πνευματικής πληρότητα που ταιριάζει στην προσωπικότητά του και μπορεί να χαίρεται και να απολαμβάνει τη ζωή σας. Ευχαριστώ πολύ με την καρδιά. Θυμήθηκα τώρα κάτω από ποιο βίντεο είναι. Είναι κάτω από το βίντεο θλιβερή οικογενειακή ιστορία που μιλάει για εκείνη την κοπέλα που δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από τον θείο της στην οικογένεια η οποία βάζει η ίδια μέσα από το θείο της, γιατί μόνο θεϊκό δεν είναι εκείνο ο θείο, η λέξη θείο και θεία είναι από το θείο που βγαίνουν. Δηλαδή, αναμένουν τα παιδιά ότι ο θείο και η θεία θα είναι θεϊκοί απέναντί του, ο οποίο την παρενόχλησε σεξουαλικά και στην πορεία δυστυχώ ένα ιερέα, κακό εκπρόσωπο τη Εκκλησία, κάλυψε τον εγκληματία. Ε, υποθέτω ότι δεν έχει διαβάσει το βιβλίο «Ψυχολογικός Ψυχολογικό Πόλεμο, φίλοι. Το, τελευταίο μου βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει από τι εκδόσει Ψυχογειό. Σε αυτό το βιβλίο περιγράφω τη δική μου πορεία απελευθέρωσης, όχι εξόδου, απελευθέρωσης από τα αρνητικά στοιχεία της Εκκλησίας. Μπαμπά, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, απολογούμε που θα πω πράγματα που μπορεί να μη σου αρέσουν, όμως δεν μπορώ παρά να είμαι ο μου και σέβομαι το γεγονός ότι με σέβεσαι και σέβεσαι το ελεύθερο κάλεσμα του Θεού προς τους ανθρώπους και του Χριστό που έχει πει όποιος θέλει, ώστε θέλει ο πίσω μου ελθύν ή ακολουθεί. Δεν είμαι σίγουρη για την φράση. Σας δίνω μια πάσα, ώστε, όσοι είστε πιο εξοικειωμένοι με τα Ιερά Κείμενα, να μου πείτε αν είναι ώστε θέλει ο πίσω μου ελθύν ή ώστε θέλει ο πίσω μου ακολουθεί. Λοιπόν, φίλε Νάδα, σε αυτό το βιβλίο περιγράφω στο πρώτο κεφάλαιο κυρίω, το δικό μου τρόπο που είχα βρει, μάλλον τη δική μου πορεία απελευθέρωσης, ε, από το βραχνά, <χου> την έξοδο από όλο αυτό το καταπιστικό καθεστώ τη Εκκλησία με του ιερεί τη θρησκευτικέ οργανώσει. Λοιπόν, η έξοδο δεν είναι δύσκολη. Έρχεται μια μέρα που τα έχει πάρει τόσο πολύ. Έρχεται μια μέρα που έχει συνειδητοποιήσει ότι ενώ ακολουθούσε κατά γράμμα τι εντολέ και τι οδηγίε θρησκευτικών οργανώσεων, γιατί εγώ ανήκα σε μια θρησκευτική οργάνωση από γεννήση μου μέχρι και τα 26 μου που έφυγα. Εμ, ενώ μεγάλωσα μέσα στη θρησκευτική οργάνωση και από την οποία έχω πάρει και πάρα πολλά θετικά για να είμαι εμ, ρεαλιστική και να είμαι και δική. Όμως υπήρχε το στοιχείο που υπάρχει στις θρησκευτικές οργανώσεις, της απόλυτης υπακοής Στι αποφάσει των πρεσβυτέρων, είτε αυτέ είναι οι δεσπινίδε ή αφιερωμένε. Ξαναλέω ότι ο όρο δεσπινίδε είναι ο όρο που χρησιμοποιούσαν τη δεκαετία του 1990 και τη δεκαετία του 80 όταν εγώ συμμετείχα στι οργαν... διάφορε κατασκηνώσει τη οργάνωση, στο φοιτητικό οικοτροφείο τη οργάνωση που έμενα. Τώρα νομίζω χρησιμοποιούν τον όρο κυρία. Χρησιμοποιούν τον όρο δεσπινή για να αποκαλέσουν τις κυρίες εκείνες οι οποίε αποφάσισαν να αφιερώσουν τη ζωή του στο Θεό. Να μην γίνουν μοναχές, να ζουν μέσα στον κόσμο, να είναι μέλη ε, ε, μιας αδελφότητας η οποία ανήκει στην οργάνωση. Δηλαδή πολλέ αδελφότητες α, αποτελούν την οργάνωση στην οποία ήμουν εγώ μέλος. Και οι οποίες ήταν αυτές που καθοδηγούσαν τα νεότερα κορίτσια όπως εμάς, σε στενή συνεργασία με τους πνευματικούς επίσης της οργανώσεως κτλ. Δεν είναι δύσκολο να φύγεις από την οργάνωση ή να φύγεις από αυτόν τον τρόπο σκέψης, νομίζω. Άμα έχεις φάει αρκετά, άμα έχεις δεχθεί αρκετή αρνητική επίπτωση, αρκετές αρνητικές επιπτώσεις του γεγονότος ότι ακολουθώντας την πορεία της οργανώσεως και ακολουθώντας τις συμβουλές αυτών των ανθρώπων, έχεις βρεθεί σε αδιέξοδα που σου υπόσχονταν ότι δεν θα βρεθείς, δι η διάψευση των ιδεαλιστικών... Ονείρων ή οραμάτων που είχε εσύ, που σου καλλιεργούνταν κιόλα μέσα σε αυτό το κλίμα και τη οργάνω, θρησκευτική οργάνωση, αλλά και τη εκκλησία γενικότερα. Γιατί δεν είναι μόνο οι θρησκευτικέ οργανώσει που λειτουργούν έτσι, υπάρχουν και διάφορε διάφορες κατατόπου εκκλησίε που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Ήταν εύκολο να φύγω. Ήταν εύκολο να φύγω γιατί συνειδητοποίησα με τη λογική μου και δεν είναι τυχαίο που αυτό το έκανα στα 26. Τώρα μαθαίνουμε από τη Δ. Αριστορική Θεωδό Τριφωνίδου ότι η εξέλιξη του ανθρωπίνου εγκεφάλου στην εφηβεία συντελείται μέχρι και τα 26 χρόνια, όταν πλέον εξελίχθηκε πλήρως ο εγκεφαλός μου, δηλαδή δημιουργήθηκαν όλα τα νευρονικά κυκλώματα που τον απαρτίζουν και κυρίως η πρόσθημη με το οποίο η βάζοντας τη λογική μου κάτω, η οποία θέλω να πιστεύω πως είναι τετράγωνη, τις περισσότερες φορές, όταν τη χρησιμοποιώ είναι τετράγωνη, όταν τη χρησιμοποιώ, γιατί για κάποιες φορές για ψυχολογικούς και συναισθηματικούς λόγους δεν τη χρησιμοποιώ, αφήνοντας πίσω τους συναισθηματισμούς και με την ψυχρή και λογική συνειδητοποίησα ότι αυτός ο τρόπος ζωής δεν με εξέφραζε και δεν με είχε βοηθήσει και ίσως να, με είχε, να μου είχε κάνει και ζημιά, ίσως. Λέω ίσως γιατί ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζει πώς θα ήταν η ζωή σου αν είχε μεγαλώσει διαφορετικά. Δηλαδή δεν είχε νόημα να λε αν οι γονεί μου δεν ήταν στην οργάνωση, αν δεν πήγαινα στο κατηχητικό, αν δεν ήμουν ομαδάρχη, αν δεν ήμουν κατηχήτρια, αν δεν ήμουν εδώ, αν δεν ήμουν εκεί, θα ήταν αλλιώ τα πράγματα. Δεν ξέρω πώ θα ήταν. Και ούτε και με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει πώ είναι τα πράγματα τώρα και με ενδιαφέρει το γεγονό ότι έτσι όπω το περιγράφει, νομίζω ότι έχω επιτύχει αυτό το πράγμα. Ελπίζω δηλαδή να το έχω επιτύχει. Το τελικό αποτέλεσμα. Ε, να νιώθω τον εαυτό μου κοντά στο Θεό, αλλά συνάμα αποστασιοποιημένο από το βραχνά των τύψεων και των ενοχών. Ότι ακολούθησε μια μαστολή κατεύθυνση, αλλά με την έννοια ότι ακολουθεί μια προσωπική πορεία πίστη με βαθιά ελευθερία, επίγνωση και αίσθημα πνευματική πληρότητα που ταιριάζει στην προσωπικότητα του και μπορεί να χαίρεται και να απολαμβάνει τη ζωή. Λοιπόν, έφυγα εύκολα. Έφυγα στα 26. Επαναστάτησα. Έκανα την εφηβεία που δεν είχα ποτέ. Είχα περάσει τη φάση της εφηβείας, αλλά ήμουν επαναστατική με μέτρο, πάρα πολύ καλό παιδί. I was a good girl. Θυμάμαι τώρα μια οικογενειακή μα φίλη νεότερη από την Αναστασία που ο πατέρα τη είναι Αγγλικών, που ήταν δύο ετών και την έβαζε να λέει I promise to be a good good girl. Ήθελε <laughs> να πει I promise to be a good girl. Υπόσχομαι να είμαι ένα καλό κορίτσι, αλλά ήταν πολύ μικρή. Λέγε I promise to be a good, good girl. Well, I was a good girl. Λοιπόν, ήμουν ένα καλό κορίτσι. Προσπαθούσα πάρα πολύ με όλε μου τι δυνάμει και τι σωματικέ και τι ψυχικέ και τι διανοητικέ να είμαι ένα καλό κορίτσι. Το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο. Οι συντηρητικέ απόψει τι οποίε υιοθέτησα και οι συντηρητικέ συμβουλέ τι οποίε υιοθέτησα είχαν ω αποτέλεσμα και όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο Ψυχολογικό Πολέμο το γνωρίζετε να μην προχωρήσουν οι σπουδέ μου όπω θα έπρεπε να προχωρήσουν ή όπω θα μπορούσα να τι προχωρήσω, να κάνω ένα πρόωρο άγουρο γάμο και να βρεθώ μπροστά σε ευθύνε σοβαρέ στην ηλικία μόλι των 21-22 ετών, που ήταν μια εποχή που ήταν για να σπουδάσω, να ζήσω την νεότητα, την νεανική ηλικία, να μάθω πράγματα και όχι να παίζω το ρόλο τη συζύγου, τη μαμά κλπ. Φυσικά στον αντίλογο όλων αυτών η μάνα μου θα έλεγε «Μα εσύ λύσαξες να παντρευτείς». Και εγώ θα της απαντούσα «Εγώ λύσαξα να ζήσω μια φυσιολογική ζωή γιατί δεν έχω επιλέξει τη λύπητό μου». Η λύπητό είναι η, ερωτική επιθυμία που έχουμε μέσα μας. Κάποιοι άνθρωποι γεννιούμαστε με ψηλή λύπητό, κάποιοι με μέτρια λύπητό και κάποιοι με χαμηλή λύπητό. Συνήθω οι άνθρωποι που έχουν ψηλό δίκτυο νοημοσύνη και είναι πολύ ενεργητικοί έχουν και ψηλή λύπη παράλληλα. Συνήθω και επίση και οι άνθρωποι που είναι πολύ θυμώδει έχουν και ψηλή λύπητο, γιατί το κέντρο τη σεξουαλικότητα και το κέντρο του θυμού και το κέντρο τη ευφυία είναι πολύ κοντινά στον εγκέφαλο. Είναι πάρα πολύ κοντά. Δεν θέλω να πω ότι είμαι ιδιαίτερα έξυπνη. Είμαι έξυπνη, αλλά δεν είμαι ιδιαίτερα έξυπνη. Είχα όμω υψηλή λύπητο. Οπότε όλε εκείνε οι ορμέ τη νιώτη ήθελαν κάπου να διοχετευτούν και με τίποτα η, η αυστηρή μου ανατροφή. Με τίποτα δεν μου επέτρεπε να, 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 ζήσω ένα ερωτικό δεσμό χωρίς να είναι αυτό στα πλαίσια του γάμου. Και γι' αυτό και παντρευτήκα από φοιτήτρια. Δεν με έχουν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό. Εξωτερικά όμως το δισκάκι, το software που έπαιζε στον εγκέφαλο έλεγε έχει ερωτικές επιθυμίες, παντρέψου. Έχει ερωτικές επιθυμίες, γίνε μάνα. Και ήθελα να γίνω και μάνα. Και το έκανα. Και δεν έπαθα και τίποτα κακό εδώ που τα λέμε, γιατί οτιδήποτε μας συμβαίνει είναι για να μαθαίνουμε. Δεν θα ήθελα όμως τα παιδιά μου ή τα παιδιά του κόσμου παρακολουθούν τα βίντεο μας εδώ πέρα, τα παιδιά του στην παρέα μας, να, είναι, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία άγουρα να γίνουν γονείς. Γιατί και οι δικοί μου οι γονείς παντρεύτηκαν σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία από ότι εγώ. Τα παντρεύτηκαν οι γονείς μου το 74, η μάνα μου ήταν 28 και μισό και ο πατέρας μου ήταν 25 ετών. Δηλαδή δεν ήταν 21 όπω ήμουν εγώ, ούτε αργωνιάστηκαν στα 20 όπω είχα εγώ. Φυσικά οι γονεί μου προφανώ δεν είχαν τόσο υψηλή λίμπη όσο είχα εγώ. Τι να σα κάνω ρε παιδιά, από 7 γενιέ παίρνουμε. Τι να κάνουμε, δεν πήρα από εσά, πήρα από προηγουμένου. Γι' αυτό τα ψάχνω εγώ αυτά με τα DNA. Από αυτά και yes, λέει παίρνει το πλάζο. Ευτυχώ τα καλά νέα είναι ότι μπαίνοντα στη μέση ηλικία σιγά σιγά κατευνάζεται η λύπη και έτσι δεν σε επηρεάζει ιδιαίτερα στι αποφάσει σου. Όχι ότι είναι κακό πράγμα, αλλά το πολύ βλάφτι, όπω και το λίγο βλάφτι. Καλύτερα να έχει μια ισορροπία. Γι' αυτό ίσω και οι άνθρωποι που έχουν οριακή διαταραχή προσωπικότητα μετά τα 40, τα συμπτώματα τη διαταραχή προσωπικότητα μπορεί να. Να εξαφανιστούν και τελείω, ειδικά αν κάνουν και ψυχοθεραπεία, επειδή ακριβώ αλλάζει το ορμονολογικό προφίλ του ανθρώπου. Δεν, δεν έχω διαταραχή ωριακή προσωπικότητα, έχω κάνει τα τεστ προσωπικότητα, δεν είχα κάτι τέτοιο. Απλώ λέω ότι, επειδή και στη διαταραχή ωριακή προσωπικότητα παίζουν πάρα πολύ ρόλο οι ορμόνε, οτιδήποτε ορμονικό μετά τα 40 α, ηρεμά, ε, ξεφουσκώνει και απελευθερώνει το άνθρωπο. Γιατί στην ουσία το να έχουμε τι ορμέ μα να μα σκλαβώνουν είναι επίση σκλαβιά. Ε, όχι με την έννοια ότι θα μας κάνουν να αμαρτήσουμε, αλλά με την έννοια ότι έχουμε ένα πρόβλημα να επιλύσουμε. Αλλά άμα αυτές είναι ήρεμες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, βγήκα από την οργάνωση στα 26 μου, βγήκα εύκολα. Ήμουνα μεγαλωμένη μέσα σε μια γυάλα υπερπροστασίας και αυστηρότητα, αλλά και πολλής υπερπροστασίας. Δηλαδή, οι γονεί μου με πρόσεχαν να μην εργαστώ, δεν μου επέτρεπαν όταν ήμουν μαθήτρια να εργαστώ, δεν μου επέτρεπαν να έχω ιδιαίτερε κοινωνικέ σχέσει με ανθρώπου άλλου πέρα από αυτού τη οργάνωση. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τη οργάνωση, κάθε καλοκαίρι πετούσα στην Ελλάδα και πήγαινα στο Κιάτο Κορινθία στη θρησκευτική, στη, στη, στη χριστιανική μαθητική κατασκήνωση τη οργανώσεω. Που εκεί πέρα έχω γνωρίσει υπέροχου ανθρώπου, με του οποίου είμαστε φίλοι μέχρι τώρα, δεν είναι ανάγκη να μισήσει την οργάνωση και να φύγει από εκεί όντα του. Γιατί ε, θα μπορούσα να δω κάλλιστα τον εαυτό μου ω μέλο τη οργάνωση. το σκεφτόμουν όταν ήμουν έφηβη, ότι θα μπορούσα να αφιερωθώ στο Θεό ή να γίνω μοναχή ή να γίνω πρεσβυτέρα. Τα σκεφτόμουν αυτά τα πράγματα ω δρόμου που θα μπορούσα να ακολουθήσω. Και ούτε μπορώ να κατηγορήσω του ανθρώπου που έχουν ακολουθήσει αυτού του δρόμου, γιατί θα μπορούσα κάλλιστα να έχω πάρει κι εγώ αυτού του δρόμου και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που αγαπώ μέσα στην οργάνωση. Θα μου πείτε πώ γίνεται να έχει φύγει από την οργάνωση, να έχει απορρίψει την οργάνωση και όμω να αγαπά να στην οργάνωση. Ναι, του αγαπώ γιατί είναι άνθρωποι. Και γιατί είναι ο δικό του δρόμο για να βρουν τη δική του αλήθεια. Που δεν μπορώ να κρίνω εγώ του άλλου για το δικό του δρόμο. Όπω ούτε θεωρώ καλή ιδέα να με κρίνουν οι άλλοι για το δικό μου δρόμο. Και για να είμαι ειλικρινή, δεν έχω, τουλάχιστον δεν έχω αντιληφθεί κρίση ή κατάκριση από τα μέλη τη οργάνωση για τη δική μου επιλογή να αποχωρήσω. Να, θα είμαι ειλικρινή. Δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Τώρα, αν έχει συμβεί, καλύτερα που δεν το γνωρίζω, αλλά δεν έχω αντιληφθεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, έφυγα εύκολα. Όμω, επειδή το software είναι εκεί, το λογισμικό είναι εκεί και δουλεύει, για πολλά χρόνια βασανιζόμουν να αποτύψει ενοχέ και έντονο θυμό. Ο θυμό ήταν προϊόν τη εσωτερική σύγκρουση. Ήταν το πρέπει το οποίο είχα εγγεγραμμένο ως ένα άλλο λογισμικό στον εγκεφαλό μου και το θέλω το οποίο προερχόταν από τον εαυτό μου, από τον νέο τρόπο μου και από τις επιθυμίες μου ως άνθρωπος. Και μου πήρε περίπου 6-7 χρόνια να μπορέσω να ισορροπήσω αυτή την εσωτερική σύγκρουση και να σταματήσω να νιώθω έστω και λίγο ενοχές για την πορεία ζωής που ακολούθησα. Δεν λέω πως η πορεία ζωής που ακολούθησα μετά από την ε, απότομη, ξαφνική έξοδο από την οργάνωση δεν ήταν και επικίνδυνη. Υπήρξε επικίνδυνη. Ειδικά την πρώτη χρονιά που εγώ δεν είχα βγει ποτέ μου έξω βράδυ. Δηλαδή δεν είχα πάει σε κλαμπ, δεν είχα πάει σε μπαρ. Ήμουνα πολύ... Ε, Ήμουνα μεγαλωμένη με πάρα πολύ ασφάλεια και προστασία. Ειδικά την πρώτη χρονιά, στα 26 μου, χώρισα... Αποφάσισα να χωρίσω τελεσίδικα 13 του Σεπτέμβρη του 2001, δύο μέρε μετά που έπεσαν οι πύργοι, και 20 Σεπτεμβρίου 2001 έκανα αίτηση διαζυγίου και ήμασταν στη διάσταση με τον πατέρα των παιδιών. Και από τότε, από το Σεπτέμβριο του 2001. δεν μπορούσα να κρατηθώ με τίποτα στο σπίτι. Δηλαδή, άμα και κοιμώντουσαν τα μωρά, είχα μια κυρία την οποία εργοδοτούσα για να με βοηθάει με τα παιδιά και τι δουλειέ του σπιτιού, κυρίω με τι δουλειέ του σπιτιού. Τα παιδιά τα αναλάμβανα εγώ φρόντιζε, πρόσεχε η κυρία τα παιδιά και εγώ έβγαινα έξω. Και θυμάμαι ότι πήγαινα σε ένα μπαράκι στην Πάφο, όσοι είστε παθίτες, θα ξέρετε το, το Arts and Bar, Arts Bar του Τίμωθη. Δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη αυτό το μπαράκι, αν, αν, είναι, αν είναι ένα rock bar. Δεν ξέρω αν είναι ενεργό ακόμη, έχει πολλά χρόνια να πάω. Είναι ένα παλιό, ήταν τέλο πάντων ένα παλιό τουρκοκυπριακό σπίτι, το οποίο το είχε πάρει ο Τιμόθιος, ο Τίμωθη, ο οποίο και αυτό ήταν πρώην μαρτυρό του ΕΧΟΒΑ, ο είχε φύγει από την ε, οργάνωση των μαρτυρών του ΕΧΟΒΑ. Δεν γνώριζα τον Τίμοθη, εκεί τον γνώρισα και την τότε σύντροφο του Τι Μαρία και άλλο κόσμο. Ε, εκεί μαζεύοντουσαν και μαθητέ και διανοούμενοι τη πόλη και άνθρωποι με πολύ διαφορετικό τρόπο σκέψη. Υπήρχαν ζωντανέ μουσικέ ροκοβραδιέ, υπήρχε ποτό, κάπνισμα. <laughs> ενώ μπορούσα να καπνίσω, εκεί έμαθα να καπνίζω τσιγάρο και έμαθα να πίνω ποτό και πήγαινα σχεδόν κάθε βράδυ και ξέδιδα. Δηλαδή πήγαινα και ήμουν μια μεγάλη ενόχληση στον κόσμο γιατί καθόμουν πάνω στον μπαρ και έλεγα τα προβλήματά μου σε γνωστούς και αγνώστους. Πρέπει να ήμουν πολύ πρίχτης. <laughs> Όμως ήμουν τυχερή γιατί πηγαίνοντας εκεί υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήταν από την ίδια πόλη μαζί μου, από την ίδια γειτονιά μαζί μου, μεγαλύτεροι από μένα, άνοτε και γυναίκε, οι οποίοι με πρόσεχαν. Με πρόσεχαν γιατί ήξεραν ότι είμαι η κόρη του Παπάνδρεα, είμαι ένα κοριτσάκι το οποίο είχε μεγαλώσει μέσα στο κατηχητικό και ξαφνικά τα έχει βγει έξω. Θα μπορούσε να μην έβρισκα εκείνο το καταφύγιο, να πηγαίνω εκεί και ευχαριστώ πάρα πολύ Εσύ και μέσα από αυτό το βίντεο του ανθρώπου οι οποίοι με στήριξαν εκείνη την περίοδο. Η Μαρία, η τότε σύντροφο του Τσίμωθη, η Μαρία Χωσέ Καλτερών, γνωρίζω ότι βλέπει τα βίντεο. Η Μαρία ήταν έτσι πολύ υποστηρικτική, Είναι μια Ισπανίδα γυναίκα, η οποία ζει στην Κύπρο πάρα πολλά χρόνια, τα 18 τη. Και έχει τρία παιδιά που είναι ε, Κύπροι. Είναι μισή Κύπροι, μισή Ισπανή. Ε, η Μαρία ήταν έτσι ένα στήριγμα αρκετό τότε και κάποιοι άλλοι άνθρωποι με του οποίου ερχόμουν σε επαφή. Θα μπορούσε να κινδυνεύσω. Θα μπορούσε δηλαδή πηγαίνοντα έξω μόνη μου να πάω σε ένα. Μέρο που βραδινή διασκέδασε, το οποίο να μην με γνώριζαν ή να μην είχε ανθρώπου που να είχαν την έγνοια μου, θα μπορούσε να, 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 να έχω διάφορου κινδύνου. Εντάξει. Γιατί άμα μεγαλώνει παιδιά μέσα στη γυάλα, όταν αυτά τα παιδιά ξεχυθούν έξω στον κόσμο, δεν ξέρουν πώ να προστατεύσουν τον εαυτό του. Σε αντίθεση με τα δικά μου τα παιδιά, τα οποία δεν μεγάλωσαν στη γυάλα, τα οποία βγαίνουν από νωρί, δηλαδή από 16-17 ετών, βγαίνουν έξω και ξέρουν πώ να συμπεριφερθούν και ξέρουν τι να προσέξουν και ξέρουν να μην πιούν αλκοόλ και να μην, πιούν, να μην πάρουν να πιούν κάτι το οποίο δεν το έχουν δει να παρασκευάζεται μπροστά του, δεν, το δεν είναι, είναι φιαλωμένο, ξέρουν να μην δοκιμάσουν ναρκωτικά και τέτοια. Δεν δοκίμασα ναρκωτικά. Δεν δοκίμασα. Δεν ξέρω γιατί δεν δοκίμασα ναρκωτικά. σω επειδή ω φοιτήτρια ήμουν στα μαθήματα του Φίβου του Ζαφυρίδη που μιλούσαμε για την απεξάρτηση και έχω δει και ανθρώπου σε, ε, 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 πλήρη εξάρτηση από την ηρωίνη και άλλε βαριέ ναρκωτικέ ουσίε και με είχε τρομάξει, με είχε τρομοκρατήσει. Δεν ξέρω. Σίγουρα έκαναν οι γονεί μου καλή δουλειά να με πείσουν ότι δεν χρειάζουν ναρκωτικέ ουσίε. Ούτε είχα εθιστεί στο αλκοόλ τότε, αλλά έπεινα. Δηλαδή έβγαινα έξω και έπεινα. Μπορεί να έπεινα και πέντε ποτά. Τα οποία δεν τα σήκωνα, εννοείται ότι δεν τα σήκωνα και ούτε το πουλάμπανα κιόλα. Λοιπόν, αλλά είχα ανάγκη να πίνω νομίζω για να μην νιώθω ενοχές. Να μην νιώθω ενοχέ ότι έχω λιποταχτήσει. Γιατί αυτό, αυτό τον τρόπο σκέψης σου βάζει η οργάνωση ότι ε, είναι βαριά η καλογερική φλόρα μου. Φλόρα ξέρω ότι παρακολουθείς τα βίντεο. Η φλόρα είναι μια φίλη που ήταν στην οργάνωση η οποία ένα βράδυ στο τραπέζι που είμαστε στο οικοτροφείο το χριστένικο το φοιτητικό μας έλεγε την εμπειρία της που είχε πάει το καλοκαίρι σε μια αρχαιολογική ανασκαφή. Και τη λέει η... η η διευθύντρια του κοτροφείου. Μπράβο, φλόρα μου που πήγε με τη φούστα σου, γιατί απαγορευόταν να βάλουμε παντελόνια, που πήγε με τη φούστα σου, φλόρα μου στην ανασκαφή, τη λέει δεσπινή. Δεν πήγα με τη φούστα μου. Έβαλα παντελόνι, γιατί στι ανασκαφέ μπορεί να υπάρχουν φίδια, μπορεί να έχει κά κάτι εχμηρό που να μα χτυπήσει. Οπότε φοράω ο κάλτσε, μακρύ παντελόνι και παπούτσια. Και γυρνάει και τη λέει, είδε πεινή, βαριά η καλογερική φλόρα μου, τη είπε. Και σηκώνουμε από πάνω και τη λέω «Συγγνώμη δεσποινής, είστε ανιστόρητοι». Γιατί πολλές παραδοσιακές στολές, όπως η παραδοσιακή κυπριακή στολή, έχει από μέσα τα λεγόμενα βρακιά, που στην ουσία είναι παντελόνια μακριά. Και από πάνω έχει διάφορες στρώσεις φούστα. Οπότε η άποψή σα ότι θα, ήταν, ε, θα το ήθελε ο Θεός να πάει φλόρα με τη φούστα, στην ανασκαφή και να κινδυνεύσει από δάγκωμα φιδιού ή από τραυματισμού στα πόδια τη, δεν είναι σωστή. Λίγε μέρε μετά πήρα τη σοφή συμβουλή να φύγω από το οικοτροφείο, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχα εκδιωχθεί από το οικοτροφείο μετά το δεύτερο έτο σπουδών. Είχα κάνει και άλλα παραστατικά πράγματα και με συμβούλεψαν έτσι με πάρα πολύ αγάπη ότι πρέπει να φύγω από το οικοτροφείο, γιατί θα παρέσυρα τι άλλε. Και έτσι έχω μείνει στο οικοτροφείο από τον Σεπτέμβριο του 1993 μέχρι και τον Ιούνιο του 1995. Και από τον Οκτώβριο του 1995 επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη και επειδή ήμουν τόσο βλαμμένη και τόσο προσκολλημένη στην οργάνωση, πήγα και νίκησα ένα διαμέρισμα όποιο βρήκα μπροστά μου. Και σε πολύ ψηλή τιμή το είχα νοικιάσει και σε 40 εκ εκκλησίε στη Θεσσαλονίκη. Και καθόλου καλή κατάσταση. Ήταν στην ουσία ένα δώμα το οποίο ήταν μια κατασκευή ούτε καν κανονικό σπίτι, αλλά ήταν απέναντι από το οικοτροφείο και ένιωθα ασφάλεια. Και επέστρεψα τον Οκτώβριο του 1995, 4 Οκτωβρίου του 1995. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ εξεταστική καλοκαιριού, γιατί τύχανε να περνάω τα μαθήματά μου. Και μέσα σε ένα-ενάμιση μήνα βρέθηκα αραβωνιασμένη με τον πατέρα των παιδιών, γιατί στην ουσία τρομοκρατούν να μένω σε εκείνο το διαμέρισμα μόνη μου. Και επίση υπήρχε και επιθυμία, που σα είπα, για να έχω μια φυσιολογική ζωή. Λοιπόν, ε, βαριά η καλογερική λένε στην οργάνωση, βαριά η καλογερική φλόρα μου. Ξέρεις φλόρα, βαριά η καλογερική. Λοιπόν, από ό,τι ακούω η φλόρα δεν έχει γίνει καλογρία. <laughs> δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή είναι βαριά η, κα... η καλογερική. Οπότε σου δίνουν αυτή την αίσθηση ότι αν είσαι μάρτυρα, αν είσαι σπουδαίο, αν είσαι πολεμιστή του φωτό, αν είσαι αγωνιστή, θα παραμείνει στην οργάνωση. Και δεν είναι και τυχαίο που και το όνομα Έδιναν αντίστοιχα ονόματα στι ομάδε των νεαρών παιδιών. Αγωνιστικά ονόματα. Στι ομάδε, σαν κατηχητικό που έκανα στα νεαρά παιδιά. Να μην σα τα πολύ λόγω. Ένιωθα αρκετέ ενοχέ. Ένιωθα ότι είχα λιποταχτήσει και είχα μέσα μου ένα τεράστιο πόλεμο. από τη μια ήταν ορθολογισμός, Απ' τη μια ήταν ο πραγματικό μου αυτό, αυτό που πάντοτε με ακολουθήσε. Όλη μου τη ζωή, μια δεύτερη ζωή με ακολουθούσε. Στο βιβλίο ε, αυτό, περιγράφω και το τραγούδι του. Ε, νομίζω, βάζω και τους στίχους του τραγουδιού του Κότσιρα. Ε, το εφάπαξ, από την ταινία Εφάπαξ, που λέει Όλη μου τη ζωή, μια δεύτερη ζωή κρυφή με ακολουθούσε. Ε, ο πραγματικό με αυτό είχε βγει στην επιφάνεια, ο οποίο όμω έκανε μια εσωτερική μάχη με τον παλιό με αυτό και εγώ η ίδια αυτοτιμωρούμουν και εγώ η ίδια έκανα αυτοκαταστροφικέ συμπεριφορέ. Μια εκ των οποίων ήταν να ξεκινήσω το κάπνισμα, να ξεκινήσω να πίνω αλκοόλ, να μην μαζεύομαι στο σπίτι μετά που κοίμιζα τα παιδιά. Εννοείται ότι ποτέ δεν έμειναν τα παιδιά μόνο στο σπίτι, πάντα υπήρχε ένα υπεύθυνο πρόσωπο να προσέχει τα παιδιά, αλλά μιλάμε ότι δεν κυμπάμουν αρκετά καλά. Ε, και ήμουνα πολύ λίγε ώρε. Ε, ήμουνα ε, μονίμως θυμωμένη και με σχήματα κενότητας, ε, Νιώθα δικημένη. Γενικά δεν ήμουνα καλά. Με βοήθησε πάρα πολύ η ψυχοθεραπεία να μαζέψω τα κομμάτια μου και να μπορέσω να ανακαλύψω τον εαυτό μου. Σημειώστε ότι είχα ξεκινήσει ψυχοθεραπεία δύο χρόνια πρωτού φύγω από την οργάνωση και πιστεύω ότι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η ψυχοθεραπεία για να φύγω από την οργάνωση. Και στην πορεία. Ε, μετά που βρήκα τον εαυτό μου, ε, έφερε στο Θεό στον δρόμο μου πολλού ανθρώπου, οι οποίοι είναι είτε μέλη αιρέσεων, είτε μέλη θρησκευτικών οργανώσεων, είτε μέλη ε, ε, εκκλησιών, οι οποίε είναι πολύ ασφιχτικέ και ήρθαν να δουλέψουν μαζί μου για να βοηθηθούμε τι ενοχέ και τι τύψει. Οι ενοχέ και οι τύψει είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται, ούτω ώστε τα πρόβατα να παραμένουν στο μαντρί. Ε, και είναι δύσκολο αν έχει μεγαλώσει από μικρό με την ιδέα ότι αν κάνει κάτι λάθο θα πα στην κόλαση. Αν δεν είσαι σωστό, ο Θεό θα σε τιμωρήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει να ξεκαθαρίσει ποιο είναι πραγματικά ο Θεό, ποια πράγματα είναι τα πράγματα που θέλει ο Θεό από εσένα, ποια πράγματα είναι αυτά που έχουν αποφασίσει οι άνθρωποι, που έχουν συγγράψει οι άνθρωποι, που έχουν μπει οι άνθρωποι κλπ. κλπ. Κάτι που με έχει βοηθήσει εμένα πάρα πολύ τότε ήταν το γεγονό ότι όταν ήμουν φοιτήτρια έχω διαβάσει, αν όχι όλα τα, αν όλο, όλο το γεροντικό, μεγάλο μέρος του γεροντικού, που είναι τα, παρε, τα πατερικά κείμενα των διαφέρων πατέρων και αναχωρητών. Και μάλιστα, η διπλωματική μου εργασία για να πάρω το πτυχίο μου ήταν μια σύγκριση της γνωστικής συμπεριφερειακής θεραπείας, που ήταν αυτή που διδάχτηκα στον κλάδο κλινικής ψυχολογίας, στο Αριστοτέλειο που πήρα το πτυχίο μου της ψυχολογίας, στον τομέα κλινικής και κοινωνικής ψυχολογίας, είχα διδαχθεί τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία ως ψυχοθεραπευτική μέθοδο για να χρησιμοποιώ και είχα κάνει μια μελέτη στην οποία συνέκρινα τις απόψεις του ενός διαχριστών σαλού, του Αγίου Σημεών του Εμέσης, που τη συνέκρινα με τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία και έβρισκα κοινά. Λοιπόν, έχοντας διαβάσει μεγάλο μέρος από το γεροντικό, είχα μείνει ήδη εταίρος σε κάποια κείμενα του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, το οποίο ήταν εξαιρετικά αυστηρά και διαβάζοντας εκείνο το βιβλίο, το οποίο, ήταν και στο οποίο είναι και στην καθαρεύουσα, αυτό με είχε βοηθήσει να ανοίξουν τα μάτια μου και να πω «Μα δεν γίνεται τέτοιο πράγμα». Έλεγε για παράδειγμα ότι απαγορεύεται στο γάμο να βάλεις κοσμική μουσική. Στο γάμο πρέπει να έχει μουσική θρησκευτική, να έχει ύμνους και ψαλμοδίες, να μην έχει κοσμικά τραγούδια. Εννοείται ότι έχω μεγάλωσα σε ένα σπίτι που δεν είχε μουσική και γι' αυτό δεν είμαι και ιδιαίτερα μουσικό τύπο. Έχω σπουδάσει κλασική μουσική, δηλαδή πιάνω, αρμονία, θεωρία κτλ. Αλλά δεν, έχω, δεν, έχω, δεν γνωρίζω τη μουσική τη γενιά μου. Ό,τι έμαθα το έμαθα μετά τα 26 μου, μετά που λιποτάχτησα, μετά που έφυγα από τον τρόπο το θρησκευτικό τη ζωή και τη οργανώσεως, Το έμαθα εκ των υστέρων και γι' αυτό δεν είμαι και τόσο καλή στη μουσική, ενώ δεν αναγνωρίζω τραγούδια, δεν μπορώ να σα πω τάδε τραγουδιστή, τάδε τραγούδι κλπ. και, ε, και διαβάζοντα Εκείνο το κείμενο του Αγίου Νικοδήμου Ταγιορίτου, το οποίο έλεγε για του γάμου, έλεγε για, τα πανηγύρια, έλεγε κάποιε απόψει εξαιρετικά παροχημένε. Ε, τι γίνεται, τι γίνεται, αφού και τώρα εμεί εδώ δεν τα κάνουμε αυτά. Λοιπόν, και συνειδητοποίησα από μόνη μου ότι οι πατέρες της Εκκλησίας και οποιοδήποτε έχει γράψει κατά καιρού πράγματα για να πει τα του Θεού, στην ουσία γράφει τις απόψεις του και αυτά που επικρατούσαν στη δική του εποχή. Δεν μπορώ να μη σα πω ότι το κείμενο το οποίο απολαμβάνω περισσότερο από τη κείμενα είναι το... η... η ομιλία του Χριστού, την οποία έχει κάνει στο όρος των ελαιών. Εκείνο το κείμενο το απολαμβάνω ιδιαίτερα. Και υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα από απόψει που αποδίδονται στον Ισού Χριστό, τα οποία με, με γεμίζω ψυχικά και με κάνουν να νιώθω όμορφα. Μου αρέσει επίση και ο ήμυνο τη αγάπη του Αποστόλου Παύλου, αλλά κάποια άλλα πράγματα που λέει ο Αποστόλο Παύλο για τι γυναίκε και το γάμο δεν μου αρέσουν καθόλου. Κατάλαβατε. Δηλαδή, αυτό το α, παίρνω κάποια πράγματα και αφήνω κάποια πράγματα είναι μία αρετή τη διάκριση, την οποία μπορεί να τη χρησιμοποιήσει, φίλε, εσύ που θε να ξεφύγει από αυτό το κύκλωμα και βασικά, όχι το κύκλωμα, από αυτέ τι ενοχέ και όλη αυτή την, την σκλαβιά του μυαλού. Είναι μια συμβολή που μπορεί να χρησιμοποιήσει, την οποία μου την έδωσε η ίδια η Δεσπινή που είχε πει το βαριά η καλοκαιρική φλόρα μου, όταν εγώ τη είχα κάνει κάποια παράπονα και τη έλεγα: Μα συμβαίνει το τάδε στο οικοτροφείο, μα συμβαίνει το άλλο, το οποίο δεν συνάδει δεν συνάδει με τις αρχές μας και τις αξίες μας, μου έλεγε, να μάθεις να παίρνεις από όλου το καλό. Έτσι κι εγώ έμαθα να παίρνω από όλου το καλό. Δεν σπίνεις, ακολουθώ τη συμβουλή σα. <laughs> παίρνω από όλου το καλό. Και έτσι μπορώ να διαβάζω πατερικά κείμενα, μπορώ να διαβάζω ε, την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη ή την Παλαιά Διαθήκη, προτιμώ την Καινή Διαθήκη από την Παλαιά, ενώ ο πατέρας μου προτιμά την Παλαιά, είναι γούστα είναι αυτά, ε, και να παίρνω τα καλά. Ε, τώρα, Ξέρω ότι ακούγοντα αυτό το βίντεο, άνθρωποι που είναι ιδιαίτερα θρήσκοι και ανήκουν σε μια θρησκευτική οργάνωση θα πουν ότι πλανάμε, πλανώ με πλάνη νυχτρά, ότι στην ουσία δημιουργώ μια αίρεση, ότι κάνω μια δική μου θρησκεία που πιστεύω εγώ μόνο κλπ. Και, λοιπά και, λοιπά, και, ότι είμαι επικίνδυνη. Έχω να σα πω το ακόλουθο. Δεν αξιώνω την αντιπροσωπεία του Θεού στη γη. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Θεός. Δεν ξέρω τι είναι ο Θεός. Δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα. Νιώθω όμως και πιστεύω πως υπάρχει Θεός. Δεν ξέρω, είναι άντρας, είναι γυναίκα, είναι οντότητα, είναι συλλογική. Και το συλλογικό ασυνείδητο που λέει ο Ιούγκ δεν ξέρω τι είναι. Υπάρχει έτσι μια πολύ αγαπητική δύναμη η οποία είναι εκεί για όλους μας και δεν κατέχετε την αντιπροσωπεία του Θεού και δεν μπορείτε να μας απαγορεύσετε οποιοδήποτε Όποια ηλικία και αν ερχόμαστε, από ποια εθνότητα και αν ερχόμαστε, από ποια, ό, σε όποια φάση ζωή και να είμαστε, ό,τι ιστορία και αν έχουμε πίσω μα, δεν μπορείτε να μα απαγορεύσετε να προσπαθούμε να έχουμε επαφή με το Θεό. Και εσεί καλά κάνετε και προσπαθείτε να έχετε επαφή με το Θεό, δικαιούμαστε όμω κι εμεί, που δεν είμαστε οργανωμένοι κάπου, να προσπαθούμε να έχουμε επαφή με το Θεό. Κανεί δεν κατέχει την αντιπροσωπεία του Θεού, κατά την άποψή μου την ταπεινή πάντοτε. Αυτό το βίντεο δεν θέλω να γίνει αφορμή για να πει κάποιο: Εγώ θα φύγω από την εκκλησία με στην οποία εκκλησιάζομαι, θα φύγω από την οργάνωση στην οποία ανήκω. Δεν θεωρώ ότι επειδή έφυγα εγώ πρέπει να φύγουν όλοι. Το ξαναλέω. Έχει ανθρώπου που του ταιριάζει αυτό το lifestyle. Και επίση, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι για να φτάσει στο Θεό ή στην αλήθεια ή στη συμπαντική ενότητα. Πάρα πολλοί δρόμοι. Τη φιλοσοφία, τη ψυχολογία, τη θρησκεία, τη ποιήση, τη διανόηση. Πάρα πολλοί δρόμοι. Ο καθένα επιλέγει το δρόμο του. Αυτό όμως, το οποίο πιστεύω ότι είναι το χαρακτηριστικό που, διαχω... που ξεχωρίζει ποιος άνθρωπος είναι θεϊκός ή όχι, είναι αυτό της αγάπης και των ανθρωπιστικών αξιών, των πανανθρώπινων ανθρωπιστικών αξιών, της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, του σεβασμού, της εκτίμησης προς τη ζωή, της καλοσύνης, της ευγένειας. Λέγεται ότι, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι είχαν συναντηθεί ο Δαλάη Λάμα μαζί με τον Σεραφείμ, δεν με το όνομά του, ήταν ένας, έχει πεθάνει τώρα αυτός, διάβαζε ο πατέρα μου τα βιβλία του, ήταν ένας ηγούμενος στο διορθόδοξο μοναστήρι του Έσεξ, ένας ηγούμενος Ρώσος, δεν ξέρω αν είναι Σεραφείμ το όνομά του, πάμε τώρα. Τέλος πάντων, είχε, είχε συναντηθεί, λέγεται, δεν ξέρω αν ισχύει, ο Δαλάη Λάμα με αυτόν τον ορθόδοξο χριστιανό ο, ηγούμενο του Ορθόδοξου Μοναστήριου του Έσεξ. Είχα συναντηθεί, λέει, και για μισή ώρα δεν έλεγαν τίποτα, ένωσαν τα μέτωπά του, έκαναν αυτό τον πατριαρχικό εναγκαλισμό και δεν μιλούσαν καθόλου και χαμογελούσαν και οι δύο. Εάν όντω, δεν ξέρω αν είχε συμβεί αυτό το περιστατικό. Θεωρώ ότι υπάρχουν άνθρωποι από όλε τι εκκλησίε, από όλα τα δόγματα, από όλου του τρόπου ζωή οι οποίοι είναι θεϊκοί έχουν Θεό μέσα τους, επειδή έχουν αγάπη προς τον άνθρωπο, σέβονται και προάγουν τις ανθρωπιστικές αξίες και τους χαρακτηρίζει κυρίως, κυρίως, κυρίως η αγάπη. Αυτή είναι η άποψή ε, το να βγεις, φύγεις μακριά από μια θρησκευτική οργάνωση ή να φύγεις μακριά από την εκκλησία ή από τη θρησκευτικότητα, αυτό δεν σου δίνει άλοθη, να γίνεις παλιάνθρωπος, να γίνεις δολοφόνος, να γίνεις κακούργος, να γίνεις ένας άνθρωπος που δεν σέβεις ως άλλους ανθρώπους. Ίσα ίσα που εγώ νιώθω ότι από τον καιρό που έχω μακριθεί από εκείνο το χώρο, έχει πέσει πολύ κάτω η αλαζονία μου, γιατί είχα αλαζονία όσο μου σε εκείνο το χώρο. Νομίζω ότι εγώ κατέχω την αλήθεια, και εγώ και εμεί στην οργάνωση κατέχουμε την αλήθεια, και άλλοι είναι χαμένοι. Δική μου αμαρτία, είχα αλαζονία. Έχει πέσει κατά πολύ η αλαζονία μου και έμαθα να αποδέχομαι του ανθρώπου από όπου και αν έρχονται. Και νομίζω ότι τώρα είμαι πολύ καλύτερο άνθρωπο από ότι ήμουν στα 20, χωρί να σημαίνει πω στα 20 ήμουν κακό άνθρωπο, αλλά είχα, είχα μια άλλη ζωνία. Είχα έτσι ένα αέρα πάνω μου ότι είμαι εκλεχτή και ανήκω στην ομάδα των εκλεχτών. Όχι. Πλέον γνωρίζω πω δεν είμαι εκλεχτή, πω δεν υπάρχει ομάδα εκλεχτών και πω μπορεί ο καθένα μα να προσεγγίσει το Θεό όσο περισσότερο γίνεται, γινό, γινόμενος καλύτερος άνθρωπος και ασκώντα την πράξη της αρετές της αγάπης, του ανθρωπισμού κτλ. Και, τα λοιπά και, τα λοιπά και της πνευματικότητας. Και έχω μάθει ότι η πνευματικότητα δεν είναι μονοπόλιο οποιασδήποτε εκκλησία, οποιασδήποτε cult, αίρεση, ομάδα, οργάνωση ή οτιδήποτε άλλο. Η πνευματικότητα είναι ένα αγαθό που μπορεί να διεκδικήσει ο καθένα από εμά. Και θα το ξαναπώ. Κανεί δεν έχει την αντιπροσωπεία του Θεού στη γη. Η γνώμη μου. Άρα τώρα με αυτό το βίντεο έχετε μάθει και γιατί δηλώνω religious free, ελεύθερη αποθρησκεία. Παρόλο που εξακολουθώ να είμαι βαφτισμένη ορθόδοξη χριστιανή, δεν έχω. Εξ όσο γνωρίζω, δεν με έχουν. Πώ το λέτε αυτό που του. που κάποιος τον... Τον... τον αποκόβουν από την εκκλησία, δεν με έχουν αφορήσει. Σέβομαι όλε τι θρησκείε, σέβομαι όλου του εκπροσώπου των θρησκείων όταν αυτοί σέβονται του ανθρώπου. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μπορώ να σεβαστώ με τίποτα τον ιερέα από το συγκεκριμένο βλόγ, ο οποίο είπε στην κοπέλα ότι δεν είπα ότι ο θείο σου σε παρενόχλησε για να μην χαλάσω μια οικογένεια. Θα το ξαναπώ ότι γνωρίζω πολλού ιερεί που είναι αυθεντικοί ιερεί και είναι. Εγώ τους ονομάζω του ονομάζω εκπρόσωπου του Ισού Χριστού στη γη. <laughs> Όπω γνωρίζω και άλλου ανθρώπου που δεν είναι ιερεί, του οποίου επίση σέβομαι Ω θεικού ανθρώπου, αλλά αυτή είναι η δικιά μου κοσμοθεωρία. Δεν σημαίνει ότι εσείς πρέπει να ακολουθήσετε τη δικιά μου κοσμοθεωρία ή να την αντιγράψετε. Και όσον αφορά στην επιστήμη τη ψυχολογία, στη μεταμοντέρνα εποχή, η προσέγγιση είναι ότι αποδεχόμαστε του ανθρώπου με ό,τι θρησκεία και αν έχουν, όποιο τρόπο σκέψη και αν έχουν και προσπαθούμε να δουλέψουμε μαζί με αυτού χωρί να του επιβάλλουμε να φύγουν από την εκκλησία στην οποία ανήκουν, να φύγουν από την αίρεση στην οποία ανήκουν, να φύγουν από το σύστημα αξιών στο οποίο ανήκουν. Σεβόμαστε τον κάθε άνθρωπο όπω έχει. Και με αυτόν τον τρόπο σέβομαι και αγαπώ του ανθρώπου που είναι θρήσκοι, του ανθρώπου που ανήκουν στην οργάνωση η οποία με έχει μεγαλώσει η οργάνωση και μου έχει δώσει πάρα πολλά ανθρωπικά στοιχεία. Και μιλώντα και με έναν φίλο καινούριο, ο οποίο είναι ακτιβιστή για τα θέματα ΛΟΑΤΚΙ, ο οποίο προέρχεται από μια άλλη θρησκευτική οργάνωση, Έχουμε κάνει την εξή διαπίστωση και οι δύο ότι οι θρησκευτικέ οργανώσει στην Ελλάδα τουλάχιστον δίδαξαν στα μέλη του τον ορθολογισμό. Ο οποίο ορθολογισμό είναι πολύ βασικό στοιχείο για την καταπολέμηση των θεωρήσεων τη νομοσία και τη ψευδοπιστήμη. Και για να είμαι και δίκαιη, πριν λίγα χρόνια είχε, μια, είχε μια, ένα συνέδριο η οργάνωση που είχε πάει ο πατέρα μου στην Αθήνα, το οποίο είχε να κάνει και με την ομοφιλοφιλία. Και του λέω, Τι είπατε εκεί στο συνέδριο. Τι είπατε, είπατε ότι είναι επιλογή, τι είπατε. Ε, λέει, είπαμε, γιατί έχουν και επιστήμονε από διάφορου κλάδου στην οργάνωση. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι είναι και έχουν και ανώτερου ακαδημαϊκού κύκλου. Λέει, είπαμε ότι ακόμη και αν είναι γενετικό, γιατί δεν έχει αποκλειστεί πιθανότητα είναι γενετικό, επειδή είναι αμαρτία, δεν το ακολουθούμε. Άρα η αυτή η οργάνωση έρχεται και δεν υποστηρίζει ότι δεν είναι γενετικό και ότι είναι επιλογή. Ασχέτω τη συμβουλή δίνει στα μέλη τη με βάση τον τρόπο με τον οποίο. Να επιλέγουν να ζουν. Αυτά. Δεν ξέρω αν ήμουν χρήσιμη. Ε, οποιοδήποτε σχόλιο το οποίο θα είναι υβριστικό ή με ρητορική μίσους προς τη θρησκεία οποιοδήποτε ανθρώπου ή προς την κοσμοθεωρία οποιοδήποτε ανθρώπου θα οδηγήσει σε απόκρυψη του χρήστη. Σας αγαπώ πολύ. Καλό βράδυ.